μια εξαιρετική φωτογραφική έκθεση, η οποία όμως θα σας αφήσει πολλά στο μυαλό και στην ψυχή. Ναι. Είναι για την έκθεση που είχαμε πει στην αρχή, στον κοινωνικό χώρο, των γιατρών χωρίς σύνορα. Ήταν 5 βραβευμένοι φωτογράφοι, ταξίδεψαν με τους γιατρούς χωρίς σύνορα, πήγαν, ακολούθησαν τις αποστολές τους σε 5 χώρες. Είδαν το έργο τους, το κατέγραψαν και για πρώτη φορά ουσιαστικά παρουσιάζεται στην Ελλάδα μέσα από φωτογραφικό ρεπορτάζ το έργο των γιατρών χωρίς σύνορα. Τα πορτρέτα αυτά, τα ντοκουμέντα αυτά, τα φωτογραφικά εστιάζουν σε παραγκουπόλεις, σε περιοχές όπου οι συνθήκες διαφύωσης είναι κάτι παραπάνω από χείριστες, απάνθρωπες εντελώς. Δηλαδή δεν θα είναι ειδηλιακές φωτογραφίες που θα δείτε. Είναι φωτογραφίες όμως προβληματισμού. Είναι μια ζόρικη έκθεση, δηλαδή αφήνει πολλά. Το περίεργο είναι κάπως αυτό που δεν περιμένει κανείς, ότι μπορεί να βρει πολλές ομοιότητες με τη σημερινή κατάσταση, ακόμη και στη χώρα μας, στη δική μας. Ίσως δεν είναι, όπως θα μας πει και η συνεντευξιαζόμενη κυρία Μελίνα Σπαθάρη, δεν είναι οι παραγκουπόλεις εμφανείς στην Ελλάδα, φανερές. Ίσως τις κρύβουμε πιο καλά, ειδικά στην πόλη μας δεν μπορεί να φανταστεί κανείς αυτό το σημείο της δυσκολίας, της εξαθλίωσης. Αλλά σίγουρα κρούν τον κόδωνα του κινδύνου οι γιατροί χωρίς σύνορα, λένε ότι και στη χώρα μας, από τη στιγμή που γίνονται τόσο δυσκίνητα τα πράγματα, από τη στιγμή που η τροφή και η ιατρική περίθαλψη γίνεται μια πολυτέλεια για κάποιους, κρούν τον κόδωνα του κινδύνου ώστε να προλάβουμε αυτές τις καταστάσεις. Αλλά μπορούμε να δούμε το βίντεο που τα λέει όλα και να προσθέσουμε στη χρειάζεται στη συνέχεια. Γιατροί χωρίς σύνορα είναι μια ιατρική ανθρωπιστική οργάνωση έκτακτης ανάγκης. Πάνε όπου τους χρειάζονται. Πάνε εκεί όπου οι δομές έχουν διαλυθεί, όπου υπάρχει κατάχρηση ιατρικού συστήματος. Στείνουν σκηνές, παρέχουν άμεση ιατρική και ψυχολογική βοήθεια, καταγγέλουν δημόσια, αγκαλιάζουν, ταΐζουν, δίνουν πίσω χαμένη ζωή. Βρισκόμαστε στο Ίδρυμα Καλοκαιρινού διότι εγκαινιάζουμε μία μεγάλη έκθεση με θέμα τους Urban Survivors, που σημαίνει οι άνθρωποι που επιβιώνουν στις πόλεις, σε αστικά δηλαδή περιβάλλοντα. Το πρόβλημα είναι το εξής, ότι ήδη από το 9 ο πληθυσμός στις πόλεις σε όλο τον πλανήτη έχει ξεπεράσει τον πληθυσμό στην Ήπεθρο. 800 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε παραγκουπόλεις σήμερα, που σημαίνει ένα στους 10 ανθρώπους στον πλανήτη ζει σε συνθήκες ακραίας εξαθλίωσης, φτώχειας, ασθένειας, σε συνθήκες που τον καθιστούν ευάλωτο. Ακόμα και αν δεν είναι, γίνεται ευάλωτος μέσα σε αυτές τις συνθήκες ζωής. Βραβευμένοι φωτογράφοι του πρακτορείου Νουρ ακολούθησαν τις αποστολές των γιατρών χωρίς σύνορα στο Μπαγκλαντές, το Πακιστάν, την Κένια, την Νότια Αφρική και την Αϊτή. Οι εικόνες μιλάνε από μόνες τους. Τα παιδιά που είναι οι βασικοί πρωταγωνιστές αυτής εδώ της έκθεσης είναι παιδιά που ζουν άλλοτε με το AIDS, άλλοτε με τον υποσιτισμό, με σοβαρό οξύ υποσιτισμό, άλλοτε με τη χολέρα. Πάρα πολλά προβλήματα. Οι μητέρες τους μπορεί να έχουν βιαστεί, όπως η Λούση στην Αϊτή. Κάποια άλλη μητέρα μπορεί να έχει πάθει παράλυση. Δεν υπάρχει πρόσβαση στην περίθαλψη. Βρίσκονται οι γιατροί χωρίς σύνορα εκεί. Προσπαθούν να καλύψουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εύρος ασθενειών. Ένα θέμα πιο σύγχρονο και επίκαιρο από ποτέ. Τα κοινά σημεία με την Ελλάδα. Σε μια περίοδο που η τροφή και η ιατρική περίθαλψη γίνονται πολυτέλεια για κάποιους, ακόμη και στην πόλη μας, οι γιατροί χωρίς σύνορα κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και της πρόληψης. Αυτό που θέλει να πει η έκθεση είναι να σταθούμε πολύ προσεκτικά στα προβλήματα αυτών των ανθρώπων, ας μην τα δούμε ως ξένα προβλήματα, να τα νιώσουμε και να είμαστε έτοιμοι να τα αντιμετωπίσουμε για να μην βρεθούμε κι εμείς σε μια τέτοια συνθήκη. Θέλουμε να μεταδώσουμε το μήνυμα της αμερόληπτης
ιατρικής προσφοράς για όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη, χωρίς κριτήριο εθνικότητας, φύλου, φυλής, θρησκευτικών πολιτικών πεποιθήσεων. Το σύνθημά μας είναι «Στο Ηράκλειο για τον πόνο του άλλου». Στον κοινωνικό χώρο μέχρι τέλη Οκτωβρίου, τελευταία εβδομάδα Οκτωβρίου, να πούμε κάτι βασικό που πρέπει να ακουστεί για τους γιατρούς χωρίς σύνορα, γιατί ήταν κάτι που ούτε εγώ ήξερα ακριβώς. Δεν είναι μια φιλανθρωπική οργάνωση, είναι ανθρωπιστική οργάνωση έκτακτης ιατρικής βοήθειας. Δηλαδή πάνε εκεί, η ερώτηση ήταν που δεν προλάβαμε να ακούσουμε στο βίντεο, αν πάνε εκεί ουσιαστικά να αντικαταστήσουν το κράτος. Όχι, πάνε εκεί μόνο που οι δομές είναι εντελώς κατεστραμμένες, όπου οι κοινωνικές δομές δεν μπορούν να προσφέρουν αυτή τη βοήθεια στον κόσμο, που γίνεται κατάχρηση ουσιαστικά της υγείας. Περιοχές όπου έχουμε πολεμικές σειράξεις, έχουμε φυσικά φαινόμενα που έχουν επιφέρει την απόλυτη καταστροφή. Ακριβώς. Και στην Ελλάδα προσφέρουν αντίστοιχα, ας πούμε, στα μεγάλα κρύα, στους άστεγους κλπ. Απλά προσπαθούν να μην μπαίνουν στα πόδια του κράτους, τα λέγαμε. Το βασικό είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι είναι οικονομικά ανεξάρτητοι, βασίζονται μόνο στις δικές σας δωρεές, των ιδιωτών, στα σχολεία που παίρνουν, ας πούμε, αυτό το feedback. Μας εξήγησε ότι είναι πολύ βασικό, γιατί έχει αυξηθεί ακόμη ο βολός που δίνει κάθε Έλληνας, ίσως λιγότερο ποσό, αλλά πολύ περισσότεροι Έλληνες από την περίοδο της κρίσης. Τελικά ευαισθητοποιούνται και δίνουν και συνεισφέρουν. Ναι, συνεισφέρουν. Και το τελευταίο που συζητήσαμε με την κυρία Σπαθάρη εκείνη τη μέρα, το οποίο είναι πολύ βασικό και δεν το είχα σκεφτεί ούτε εγώ, είναι ότι αυτά τα άτομα ουσιαστικά που βλέπουμε στις φωτογραφίες είναι τα άτομα τα ίδια που προσπαθούν να φτάσουν στην Ελλάδα και χάνονται, ας πούμε, στα καράβια στην Ευρώπη. Είναι οι ίδιοι που καθαρίζουν τα τζάμια μας στα φανάρια. Είναι ακριβώς οι ίδιοι οι λατρομετανάστες που ζουν στην πόλη μας. Και αυτό που μας είπε και που μου έκανε και εμένα εντύπωση είναι ότι αν σας συγκινούν που θα σας συγκινήσουν στην έκθεση, είναι παράλογο και ειρωνικό να μην σας συγκινούν στην καθημερινή σας ζωή. Συνεργείως στην πόλη. Άρα να το σκεφτούμε λίγο αυτό, όταν τους βλέπουμε και τους κλείνουμε το παράθυρο ή τους πρόχνουμε ή τέλος πάντων. Το να κλείσει το παράθυρο είναι πολύ ευγενικό. Να τους βρει τέλος πάντων ή οτιδήποτε. Κατά καιρούς δει και ακούσει. Άρα δείτε την έκθεση. Μια γεύση από το έργο «Τα γιατρό χωρίς σύνορα» και να προβληματιστούμε γενικά. Βλέπετε έναν τηλεφωνικό αριθμό 244-115 και 2-10 κωδικό κλήσης για εκπαιδευτικούς που είναι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Είναι μια έκθεση που μπορούν να παρακολουθήσουν παιδιά μαθητές του γυμνασίου και υπάρχουν αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα. Οργανώστε το, πηγαίνετε τα παιδιά να μπει αυτό το σποράκι της ευαισθητοποίησης.